Ολυμπιακοί αγώνες και χτες είχαμε τον τελικό των 100 μέτρων γυναικών και κέρδισε μια κοπέλα από την Αγία Λουκία. Και όλοι ήταν σε φάση, υπάρχει χώρα Αγία Λουκία? Ναι, υπάρχει και πολλές φορές την ακούμε σαν Σάντα Λουτσία. Είναι μια νησιωτική χώρα στην Καραϊβική με πληθυσμό λίγο μικρότερο από της Πάτρας. 180.000 κάτοικοι ζουν εκεί. Η Ζωζό Σαμπουτζάκη μετράει περισσότερα χρόνια ζωής από τη χώρα που λέγεται Αγία Λουκία, αφού η τελευταία έγινε ανεξάρτητο κράτος μόλις το 1979. Η Αγία Λουκία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που πήρε το όνομά της από ένα υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο, την Αγία Λουκία. Ο θρύλος λέει ότι οι Γάλλοι ναυτικοί ναυάγησαν στο νησί και επειδή ήταν 13 Δεκεμβρίου, δηλαδή η μέρα γιορτής της Αγίας Λουκίας, ονόμασαν το νησί κατά αυτόν τον τρόπο. Η Αγία Λουκία μαρτύρησε το 304 μετά Χριστόν, την εποχή που αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν ο Διοκλητιανός. Μάλιστα τη λένε η Αγία Παρθενομάρτης Λουκία, γιατί το μαρτύριο που τους φύλαξαν επειδή ήταν χριστιανοί ήταν να την κλείσουν σε ένα πορνείο ώστε να χάσει την παρθενιά της. Ο Θεός την προστάτευσε και ύστερα, αφού της έβαλαν φωτιά και τη μαχαίρωσαν με ένα ξύφος, τελικά μαρτύρησε. Κάτι που συνδέει την Αγία Λουκία με την Ελλάδα είναι ότι το σκήνομά της υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη για πολλά χρόνια μέχρι που το πήραν οι Βενετοί μετά τις σταυροφορίες. Πρώτη κατοικοί της ήταν κάποιοι Αραουάκοι, οι οποίοι ονόμασαν το νησί η χώρα με τα πολλά Ιγκουάνα. Η αλήθεια είναι ότι ζουν εκεί πολλά Ιγκουάνα και έχει και πολλά ηφαίστεια. Ύστερα ήρθαν οι Καρύμπς και μετά οι Ευρωπαίοι. Αγγλοί και Γάλλοι πολέμησαν 14 φορές για αυτά τα νησιά. Γι' αυτό και ονομάζονται η ωραία Ελένη των Δυτικών Ινδιών, γιατί τόσο πολύ την ήθελαν. Fun fact: η Αγία Λουκία μπορεί να κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά έχει στην κατοχή της δύο Νόμπελ. Ένα Νόμπελ Οικονομίας και ένα Νόμπελ Λογοτεχνίας. Εσύ θα ήθελες να πας στην Αγία Λουκία? Με τόσο που έχουν πάει τα ακτοπλοϊκά για Κυκλάδες, νομίζω το να πάμε Αγία Λουκία είναι πιο φθηνό.